Ας ξεκινήσω με τα πολυδιαφημισμένα αυτά προγράμματα μαθητείας, για τα οποία και οι μαθητές και οι σπουδαστές από διάφορες ειδικότητες, αλλά και οι καθηγητές τους δίνουν έναν κυριολεκτικό αγώνα προκειμένου να την ολοκληρώσουν. Βλέπετε, κυρία Υπουργέ, μόνοι τους ψάχνουν όλοι αυτοί να βρουν μαθητεία στην ειδικότητά τους, ο καθένας, και συχνά μάλιστα την κάνουν και σε άσχετα αντικείμενα από αυτά που θα ήθελαν. Και το χειρότερο, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο τέλος δεν πληρώνονται για τη μαθητεία, η οποία βεβαίως είναι προσφορά εργασίας, αν το ξεχνάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό και κινητοποιούνται, αγωνίζονται και με το δίκιο τους. Και εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι το πρόγραμμα της μαθητείας που εξελίσσεται φέτος ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση στα μέσα του Νοέμβρη του 2022 και από τότε, από το Νοέμβρη του 2022 και παρά το ότι έχουν περάσει 3-4 μήνες, όλοι αυτοί οι σπουδαστές, οι μαθητές ή έχουν πληρωθεί μόνο ένα μήνα από τα δεδουλευμένα της εργασίας τους, παύλα μαθητείας τους, ή δεν έχουν πάρει τίποτα ενώ δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο να δουλεύει τζάμπα. Το καταλαβαίνετε. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα θα πάρετε ως κυβέρνηση για δύο ζητήματα. Πρώτον, ως προς τα δεδουλευμένα, να καταβληθούν άμεσα το συντομότερο δυνατόν και στους σπουδαστές αλλά και στους καθηγητές, να επιληθούν επιτέλους όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία κάθε χρόνο ανακύπτουν σε σχέση με τις πληρωμές αυτών των σπουδαστών και να πληρώνονται κανονικά όπως πρέπει να πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι κάθε μήνα. Και βεβαίως συμπληρωματικό αίτημα ως προς αυτό να αυξηθεί και η αμοιβή τους από το 75% στο 100% του κατώτατου μισθού, ο οποίος δεν είναι εδώ για κανένας πανύψηλος μισθός. Είναι ένας, ο κατώτατος μισθός εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερος ακόμα και από αυτόν που υπήρχε το 2009. Γι' αυτό μιλάμε. Και δεύτερον, να αλλάξει, να αναβαθμιστεί καλύτερα, είναι το σωστότερο ρήμα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μαθητεία, να οργανώνεται με την ευθύνη του δικού σας Υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να μην γίνεται σε άσχετους χώρους, έτσι ώστε όλοι αυτοί οι μαθητές και οι σπουδαστές να μαθητεύουν, να μαθαίνουν αυτό που επέλεξαν, αυτό που αγαπούν. Και βεβαίως αυτό να συνδέεται και με την επαγγελματική τους προοπτική. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω διορθώνοντας κάτι το οποίο δεν είναι ακριβές και το αναφέρεται στην ερώτηση. Προγράμματα μαθητείας, κύριε συνάδελφε, δεν πραγματοποιούνται στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στα δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι κάνουν μόνο πρακτική άσκηση. Αυτό. Όχι, όχι, απλώς το διορθώνω για λόγους ακρίβες. Θα απαντήσω στα ερωτήματά σας. Δεν θα το αποφύγω με αυτό το λάθος που υπάρχει. Το διευκρινίζω λοιπόν. Κάνουν μόνο πρακτική άσκηση, ορίζεται άλλωστε στον ειδικό οδηγό κατάρτισης για κάθε ειδικότητα και τα θέματα αυτής της πρακτικής εξάσκησης ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Επενδύσεων, Παιδείας Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Ο τίτλος είναι Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΙΕΚ, αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και σύμφωνα με όσο ορίζει η απόφαση αυτή, εκείνος που πρακτικά ασκείται λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Τώρα είναι περίτω να θυμίσω βεβαίως ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί. Φαντάζομαι το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η αποζημίωση σε αυτούς καταβάλλεται από το φορέα υλοποίησης. Ο φορέας υλοποίησης είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Καταβάλλεται σε εκείνον που ασκείται πρακτικά μετά την περάτωση, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης και έχει την αρμοδιότητα λοιπόν, όπως σας είπα, το ΕΝΕΔΙΒΗ για την καταβολή και μόνο προς αυτό τη σχετική επιδότηση των πρακτικά ασκούμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Περνάμε τώρα στη μαθητεία των μεταλλικιακών, των επαγγελματικών λυκείων. Αυτή υλοποιείται από την επιτελική δομή ΕΣΠΟ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητευόμενοι λοιπόν των ΕΠΑΛ παίρνουν αμοιβή που ανέχεται στο 95% του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του υπερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση η οποία τα εξειδικεύει, να μην κουράζομαι λεπτομέρειες. 75% ήταν πριν.
Τώρα ισχύει ο καινούριος νόμος που παίρνει το 95%, που νομίζω είναι πολύ κοντά στο 100% που ζητείτε από τη δική σας ερώτηση. Η αμοιβή αυτή συγχρηματοδοτείται από πόρους του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού εκπαίδευση και διαβίου μάθηση και από το ελληνικό δημόσιο, καταβάλλεται ως επιδότηση από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους μαθητευόμενους. Στο πλαίσιο αυτής της πράξης εφαρμόζεται το διοικητικό σύστημα εκπαίδευσης, δηλαδή εναλλαγή της μάθησης μία φορά την εβδομάδα στην τάξη, τέσσερις φορές την εβδομάδα στον εργοδότη στον χώρο εργασίας. Από τι εξαρτάται η καταβολή της επιδότησης, γιατί είναι και αυτό που σας απασχολεί και βεβαίως και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πρέπει να αποσταλούν τα παρουσιολόγια και τα ημερολόγια μάθησης των μαθητευομένων από τον εργοδότη στα ΕΠΑΛ. Εν συνεχεία, το ΕΠΑΛ πρέπει να τα ελέγξει για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση. Να γίνει η καταχώρηση των παρουσιολογίων των μαθητευομένων στον χώρο εργασίας και στην τάξη μαθητείας, στο πληροφοριακό σύστημα μαθητείας από τα ΕΠΑΛ. Να οριστικοποιηθούν οι καταστάσεις, να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευομένων από τους εργοδότες, να διασταυρωθούν τα στοιχεία των ασφαλιστικών εισφορών από τα ΕΠΑΛ σύμφωνα με τον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ που πρέπει οι μαθητευόμενοι να προσχωρήσουν στο ΕΠΑΛ, και για όλα αυτά γίνονται έλεγχοι από την επιτελική δομή για να υπάρχει σωστή υλοποίηση και η πλήρης καταβολή. Θα σας πω και στη δευτερολογία περισσότερες λεπτομέρειες. Σας είπα σε αδρές γραμμές, για να μην με κατηγορήσετε ότι δεν απαντώ στα ερωτήματα, αλλά θα τα εξειδικεύσω με λεπτομέρειες στη δευτερολογία μου. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον και τη δευτερολογία σας, κυρία Υπουργέ. Φυσικά και υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη μαθητεία και την πρακτική άσκηση. Όχι ουσιαστική βέβαια, γιατί και οι δύο είναι προσφορά έργου. Και αν θέλετε, κυρία Υπουργέ, το ξέρετε φαντάζομαι κι εσείς. Ιδιαίτερα οι μαθητές στο ΝΕΠΑΛ επιλέγουν το μεταλλικιακό, το τέταρτο μεταλλικιακό έτος μαθητείας, ακριβώς επειδή είχαν μεγαλύτερες προσδοκίες πληρωμής από την εργασία τους. Γι' αυτό και δεν πήγαιναν στην πρακτική. Γιατί η πρακτική έχει παλιές αμαρτίες. Είναι απλήρωτα τα παιδιά για μήνες και μερικά μάλιστα για χρόνια. Από αυτό θα ξεκινήσω. Η κατάσταση στην πρακτική, που αφορά βεβαίως τα ΙΕΚ, είναι πολύ, πολύ, πολύ χειρότερη. Δεν έχουν, ξέρετε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εκεί στο Υπουργείο, οφείλετε όμως να το γνωρίζετε. Δεν έχουν ακόμα εξοφληθεί όλοι οι περισσινοί μαθητευόμενοι, αυτοί που κάναν πρακτική άσκηση. Οι περισσινοί, όχι οι φετινοί. Τι, μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Από το ΙΕΚ της Νίκαιας, στην ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτή, υπάρχουν σπουδαστές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους το Μάιο του 2022, και πριν από ένα χρόνο δηλαδή κοντά, και ακόμη δεν έχουν πληρωθεί τα παιδιά αυτά. Και αυτά τα παιδιά δεν προέρχονται, ξέρετε, δεν είναι γόνοι πλούσιων και εύπορων οικογενειών. Είναι παιδιά λαϊκών οικογενειών. Το ΙΕΚ Γλυφάδας, στην ειδικότητα της αισθητικής. Έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους τον περασμένο Ιούλη. Ακόμα να πληρωθούν. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Ένα τηλεφώνημα να κάνετε σε όλα τα ΙΕΚ, στα δημόσια ΙΕΚ, θα σας τα πούνε. Να περάσουμε τώρα στη μαθητεία, όπου πραγματικά ήρθε τότε, θυμόμαστε ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση εδώ, με πολλά πολλά ταράτα τζουμ, η μαθητεία είναι ευκαιρία και θα μαθαίνετε και θα πληρώνεστε, είχε γίνει μια ολόκληρη καμπάνια τότε, ακόμα και στο μετρό, και τελικά δεν ισχύουν όλα αυτά, γιατί και αυτή έχει προβλήματα στην πληρωμή, αφήστε που και η επιλογή της μαθητείας, του χώρου στον οποίο θα γίνει η μαθητεία, είναι αποκλειστική ευθύνη του μαθητή, του σπουδαστή και του καθηγητή του. Ενώ εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε το Υπουργείο Παιδείας κεντρικά να αναλάβει, να συντονίσει όλο αυτό με τις ειδικότητες που υπάρχουν, με την προσφορά των θέσεων μαθητείας, και όχι να αφήνεται τον κόσμο να τρέχει από εδώ και από εκεί, να ψάχνει, και στο τέλος βεβαίως, την ώρα που και για όσο διάστημα αυτά τα παιδιά προσφέρουν την εργασία τους με την επίβλεψη του καθηγητή τους, γιατί αυτό είναι και το νόημα της μαθητείας, να μένουν και απλήρωτα. Θα περιμένουμε μια απάντηση ως προς αυτό. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, ξέρετε, κυκλοφορούν σε επαφή που είχαμε, σε επικοινωνία μάλλον που είχαμε με τα παιδιά από τα ΙΕΚ, μας είπαν ότι τους ενημερώσανε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ότι για το από εδώ και πέρα, ότι δεν λύγει το πρόγραμμα από το οποίο πληρώνεται η πρακτική άσκηση, και από εδώ και πέρα, από το Μάρτιο, δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει πρόβλημα πληρωμής, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα πληρωμής. Θα δώσετε παράταση. Είναι αρκετά ζητήματα ανοιχτά, αρκετά ζητήματα που ταλαιπωρούν αυτά τα παιδιά.
Και σε κάθε περίπτωση το βασικό τους αίτημα είναι ό,τι έχουν δουλέψει μέχρι τα τώρα να το πληρωθούν άμεσα, το συντομότερο δυνατό. Γι' αυτό περιμένουμε, πραγματικά δεν περιμένουμε μονάχα εμείς, κυρίως αυτά τα παιδιά. Περιμένουν να ακούσουν κάτι από εσάς. Ευχαριστώ. Την ενημέρωση αυτή δεν την έχουμε εμείς από τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά που καταθέτεται σήμερα, ενδεχομένως και άλλα που έχετε υπόψη, δεν θα τα ελέγξουμε και δεν θα επανέλθουμε. Εκείνο το οποίο έχω να πω όμως είναι ότι κακώς απαξιώνεται το θεσμό της μαθητείας και κακώς περιορίζεται το ενδιαφέρον που λέτε ότι ανακοινώθηκε πομποδός και στην πράξη. Ναι, ναι. Ούτε πομποδός ανακοινώθηκε, ούτε υπήρχε αντιστοιχία μεταξύ όσων είπαμε και όσων υλοποιούμε. Σημαντικός είναι ο θεσμός και θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, πως αναμφίβολα πρέπει τα παιδιά αυτά να πληρώνονται, παρέχουν εργασία. Είναι υποχρέωσή μας να τα πληρώνουμε όσο γίνεται πιο έγκαιρα και εκεί είναι δικαίωμά τους να το ζητούν. Αλλά μην περιορίζεται το ενδιαφέρον σε αυτό. Τα παιδιά θέλουν και να εκπαιδευτούν ώστε να είναι ανταγωνιστικά και να βρίσκουν εργασία μετά. Μην το περιορίζουμε μόνο στο οικονομικό, γιατί δεν το περιορίζουν οι ίδιοι μαθητευόμενοι. Θα σας πω γιατί καθυστερούν στα μεταλλικιακά των ΕΠΑΛ οι αμοιβές των μαθητευομένων, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Ο λόγος είναι ότι κυρίως δεν καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές από τους εργοδότες. Θα σας προλάβω λέγοντας ότι έχουν και αυτοί τις ίδιες κυρώσεις, όπως έχουν όλοι οι εργοδότες όταν δεν κάνουν έγκαιρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η καθυστέρηση είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα θέμα σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά. Τι με έχει διαβεβαιώσει εν ώψη και τις ερωτήσεις σας για να σας μεταφέρω εδώ και να σας ενημερώσω, η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου. Έχουν ήδη καταβληθεί στους μαθητευόμενους, μιλάμε για τη μαθητεία στα ΕΠΑΛ, οι αμοιβές μέχρι και το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022. Και τώρα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την καταβολή των αμοιβών για το μήνα Ιανουάριο του 2023. Υπάρχει μια δίμηνη καθυστέρηση πάντοτε, κύριε συνάδελφε, σε αυτά, γιατί το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων ανοίγει στην αρχή κάθε έτους, περίπου το Μάρτιο, και από αυτό συγχρηματοδοτείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Άρα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένη, αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι ενοχλητική για εκείνους οι οποίοι ωφελούνται από αυτή. Επίσης, έχει ληφθεί απόφαση από τον προϊστάμενο της επιτελικής δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου μας και έχει ήδη συγκροτηθεί άμυστη ομάδα εργασίας με στελέχη της επιτελικής δομής για να υποστηρίξει τις εργασίες ελέγχου και καθάρισης των δαπανών της πράξης, δηλαδή για να γίνει πιο γρήγορη και πιο σωστά η καταβολή των αμοιβών στους μαθητευόμενους. Σε σχέση με τις αμοιβές των εποπτών εκπαιδευτικών, για το οποίο επίσης με ρωτάτε, πράγματι δικαιούνται αμοιβή για την εποπτεία που κάνω της μαθητείας στον χώρο της εργασίας και υπάρχει ένα συνολικό ποσό που διατίθεται στις αμοιβές των εποπτών εκπαιδευτικών ως εξής. Καταχωρίζονται, οριστικοποιούνται οι καταστάσεις των εποπτών από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ, πληρώνονται από την επιτελική δομή ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Διόφαντο. Υπάρχει σύγχρονος τρόπος, ένα πληροφοριακό σύστημα μαθητείας. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές πληρωμής από το ΕΠΑΛ. Οι αμοιβές θα καταβληθούν από τον Νοέμβριο του 2022 που ξεκίνησε το έργο μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2023 αναδρομικά. Τώρα πώς οργανώνει το σύστημα μαθητείας, γιατί λέτε ότι πηγαίνουν σε εργοδότη τον οποίο δεν επιλέγουν και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι. Υποστηρίζεται και προβλέπεται από τον νόμο και υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μια διαδικτυακή εφαρμογή. Διδάσκονται μία ημέρα και 7 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο, 4 ημέρες επί 8 ώρες την ημέρα στον εργασιακό χώρο. Τα προγράμματα σπουδών έχουν συνταχθεί και έχουν εγκριθεί από το ΙΕΠ και οι υποψήφοι πηγαίνουν είτε σε θέση μαθητείας που επιλέγουν από το πληροφοριακό σύστημα κατά δήλωση των εργοδοτών, είτε και σε προσωπική θέση, για να έχουν τη διαβεβαίωση του εργοδότη ότι θα τους πάρει, σε μια θέση που έχει δημιουργηθεί ad hoc. Μπορούν να καταχωρήσουν μόνο μία αίτηση συμμετοχής. Υπάρχουν και κοινές υπουργικές αποφάσεις που κανονίζουν λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του εργοδότη να έχει κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση, για την ειδικότητα, να έχει τα μέσα εξοπλισμό, όρους υγιεινής ασφάλειας, τον ανώτο αριθμό των εργαζομένων. Και μπορεί, αν αυτά δεν πληρούνται ή ο μαθητευόμενος δεν είναι ευχαριστημένος, να αλλάξει εργοδότη μέχρι και 2 φορές, αναφέροντας το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.